Πάμε στον καλεσμένο μας. Ένας άνθρωπος που εντάξει το όνομά του έχει συνδυαστεί άρρηκτα με τον τελευταίο τίτλο του ΠΑΟΚ. Και έναν άνθρωπο νομίζω είναι από τους πιο κατάλληλους να μας βάλει λίγο στο κλίμα του αγώνα, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, γιατί νομίζω ξέρει καλά και τους δύο αντιπάλους. Μαζί μας έχουμε τον Κώστα Φλεβαράκη, τον άνθρωπο που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στον τελευταίο τίτλο του το 1999. Coach, καλησπέρα. Είναι... Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι μακρινό το 99 για εσάς ή είναι κοντινό? Πώς πέρασαν αυτά τα 20 χρόνια? Εντάξει, θα έλεγα ότι όσο μακρινό και να είναι, οι στιγμές δεν θυμούνται. Όσο κανένα έρχονται αυτές οι μέρες, είναι σαν να τις ξαναζούν όλοι. Νομίζω, όχι μόνο εγώ, όσοι τις περάσαμε. Οπότε, πραγματικά μοιάζουν τελικά κοντινές παρά το πέρασμα των 20 χρόνων. Φαντάζομαι θυμάστε κάθε στιγμή εκείνης περίοδου και την προετοιμασία, τον ημιτελικό, τον τελικό, την επιστροφή. Σίγουρα έκανα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας μέχρι και την επιστροφή, η οποία ήταν, θα έλεγα, ιδιαίτερα περιπετειώδης. Ναι. Το τρένο με τα χιόνια. Ναι, είναι εξέχαστες. Μιλώντας χθες... στιγμές, από εκεί και πέρα βέβαια και το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν ένα κύπελλο το οποίο συνδυάστηκε όχι μόνο με την κατάκτηση του αυτό το Final Four, αλλά και με τις πολύ εντυπωσιακές, θα έλεγα, εμφανίσεις της ομάδας και αυτά τα παιχνίδια. Πέναντι σε ένα κύπελλο το οποίο σε όλες οι ομάδες πήγαιναν ίδιους όρους, θα έλεγα, λίγο πολύ. Και είχαν και πολύ δίκαια κατάκτηση και με πολύ καλές εμφανίσεις. Πάντως είχατε την τύχη και εκείνη τη χρονιά και την επόμενη, και τη μεθεπόμενη και τις προηγούμενες να έχετε παίχτες έτσι πυρηνικούς, θα λέγαμε. Εντάξει, δηλαδή χρονιά του τελικού του 99, Φράγκι Κίνγκ, Γόλτερ Μπέρι, ο Γιώργος Μπαλογιάννης, ο Κολτεμπέλα. Κοιτάξτε, ήταν ένα υλικό. Δεν μπορεί να το συγκρίνετε, γιατί αντίστοιχα θα σας πω και τον αντιπάλο. Είχε Αρλάους, Κασιάκ, είχε Πρέλεβιτς, είχε Αρλάους, ο Πρέλεβιτς, Τσακαλίδη, ο Κορονιός, ο Τσακαλίδης, είχαν πάρα πολύ υψηλό επίπεδο γενικό των ομάδων τότε και θα έλεγα ότι γι' αυτό οι συγκρίσεις δεν είναι εύκολο να γίνουν για πάρα πολλούς λόγους και όχι μόνο εκείνη τη χρονιά και την επόμενη, αν θυμάται, γιατί αναφερθήκατε και στην επόμενη. Ναι. Στην επόμενη, όταν ας πούμε είσαι στον τελικό ενός πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό και παίζεις μάλλον με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, εκείνη τη στιγμή που και τα μπάτζετ τους και οι δυνατότητες τους ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερες από εμάς. Γι' αυτό λέω, δηλαδή ο κόσμος ξέρει καμιά φορά συγκρίνει, όπως το λέτε και εσείς, το καδεδομένα τα τωρινά με τα τότε, αλλά των αντιπάλων οι διαφορές είναι ακόμα μεγαλύτερες. Ναι. Αυτό είναι το τώρα με τότε. Και εκείνη τη στιγμή μόνο το γεγονός, ας πούμε, την επόμενη χρονιά που παίξαμε στον τελικό του πρωταθλήματος και φτάσαμε πρώτοι, απέναντι μας ήταν από τη μία ο Παναθηναϊκός την πρώτη χρονιά του Ζέλικου Μπράντοβιτς, τον ξαδερφούς Γιαννακόπουλου στον Ολυμπιακό, ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης με τον Κόκαλη και στην ΑΕΚ ο Ήπτοβιτς με τον Φιλίππου. Καταλαβαίνετε λίγο για ποια δεδομένα μιλάμε εκείνη τη στιγμή αυτόν τον αντιπάλο. Παρ' όλα αυτά οι επιτυχίες ήταν σίγουρα πολύ μεγάλες και το συγκεκριμένο κύπελλο στο οποίο, έτσι από το οποίο έχετε και την αφορμή και στις επικοινωνίες μας, νομίζω παιδιά ότι και να ξέχασα το κυρίως γι' αυτό. Παίξαμε πάρα πολύ καλά απέναντι σε δύο ομάδες, δεν ξέρωσαμε κανένα περιθώριο από την αρχή, κυρίως με την άμυνα. Και πολύ ομαδικό, ήταν πάρα πολύ καλό κλίμα που είχαμε γενικά εκείνα τα χρόνια και παιδιά τα οποία ήταν σε πολύ αμφισβήτηση, νομίζω και αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί και συνήθως πάντα μένει τελική εικόνα. Μέχρι τότε υπήρχε και την γκρίνια για κάποια παιδιά. Και νομίζω ότι και αυτό το χρησιμοποιήσαμε κατάλληλα ώστε τα παιδιά να βρουν και το κίνητρο που έπρεπε να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις. Και κυρίως μιλάω για τους ξένους εκείνων των χρόνων και να τελειώσουν, θα έλεγα, εντυπωσιακά και τη χρονιά εκείνη με το κύπελλο και την Ευρωλίγκα και την επόμενη χρονιά με τη συμμετοχή στον τελικό. Ναι. Πάμε, coach, λίγο στα φετινά, στα σημερινά. Καταρχήν, υπάρχει φαβορή στην σημερινή αναμέτρηση? Κοιτάξτε να δείτε, και οι σημερινές αναμετρήσεις, όσον αφορά τουλάχιστον το ΠΑΟΚ κοινή, νομίζω ότι υπάρχει ένα κλόνι το φαβορή. Γιατί πρέπει να καταλάβει κανείς ότι η διαφορά δυναμικότητας, καταρχήν έτσι πως είναι γενικά, θα έλεγα, το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον και το ελληνικό κύπελλο, είναι τεράστια ανάμεσα στις πρώτες ομάδες και στις ομάδες του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος, αυτού θα έλεγα που είναι κάτω από την 7η-8η θέση. Mm-hmm. Και τεράστια διαφορά, θα έλεγα, μάλλον είναι πολλές οι διαφορές, αλλά η κυριότερη αυτή που θα έλεγα πρώτη, σαν πρώτη, είναι η πολύ μεγάλη διαφορά που έχει στο επίπεδο των Ελλήνων παιχτών.
Οι καλοί Έλληνες παίχτες έχουν μαζευτεί σε λίγες ομάδες, ομάδες της πρώτης σειράς, θα έλεγα, του ελληνικού πρωταθλήματος. Και από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά και επίπεδο και εμπειρίας μεταξύ των Ελλήνων των ομάδων, θα έλεγα αυτό και μόνο ότι είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Επομένως, εγώ δεν μπορώ να δω τα πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει σήμερα κάποιο πρόβλημα, όσο και να είναι ένας ημιτελικός κυπέλου. Και θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα πάρει την πρόκληση για τον μεγάλο τελικό. Τον ΠΑΟΚ τον ξέρουμε, τον βλέπουμε συνέχεια. Δώστε μας λίγο τα φώτα σας για την Κίμη. Κοιτάξτε, η Κίμη είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται πάρα πολύ στους ξένους. Η προσφορά των Ελλήνων, δηλαδή υπάρχει ο Τζιαράκης που είναι ένα παιδί μαχητικό που θα παλέψει τα rebound, η καθαρά ρολίστας. Υπάρχουν κανένα δυο νέα παιδιά, εμπειρία του Γιώργου Ντουσιάρα, ο οποίος βέβαια πέσει όλο και δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή από την ομάδα. Νομίζω ότι βασίζεται πάρα πολύ στους ξένους. Θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος, όπως πιστεύω ότι θα είναι στην άμυνα, ειδικά στο pick and roll της Κίμης, που βασίζει αρκετά γύρω από αυτά στο παιχνίδι της, και δώσει έμφαση σε κάποια παιδιά που χαρακτηρίζονται για την ικανότητα τους στο shoot, χωρίς όμως να μπορούν συγχρόνως να κάνουν πολλά ακόμη πράγματα στο γήπεδο, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό για ομάδες που βασίζονται σε λίγους παίχτες. Ναι. Πρέπει να έχουν ξένους οι οποίοι να κάνουν πολλά πράγματα στο γήπεδο, και από τη στιγμή που δεν νομίζω ότι η Κίμη είναι μία από αυτές. Δηλαδή για παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα αυτή, οι ξένοι χαρακτηρίζονται από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τεχνικά στοιχεία. Γι' αυτό το ξαναλέω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο στην εικόνα και την ετοιμότητα του ΠΑΟ, που χάλεγε ότι σε όλες τις θέσεις, και ατομικά και ομαδικά και σαν σύνολο, δηλαδή και σαν άτομα, δεν μπορεί να συγκριθεί σε τίποτα με την Κίμη. Παρά μόνο μιλάμε με την έννοια ότι είναι ημιτελικός, με την έννοια ότι το κύπελο πάντα όλα είναι πιο αμφίροπα, είναι ένα παιχνίδι. Πιο πολύ μιλάμε με βάση αυτό το δεδομένο της ψυχολογίας του κυπέλου παρά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή, των, ναι, των ομάδων. Coach, τον περιμένατε φέτος έτσι στον ΠΑΟΚ? Από τη μία υπάρχουν τα δεδομένα του προβλήματα, που τα ξέρουμε όλοι. Από την άλλη, όμως, το βλέπουμε στο πρωτάθλημα μια πολύ καλή πορεία. Στο Champions League πρόκριση, στο κύπελο, σήμερα έχει το μεγάλο στόχο. Τα περιμένατε όλα αυτά στο ξεκίνημα της σεζόν? Κοιτάξτε, το ξεκίνημα της σεζόν, έτσι πως είναι, θα έλεγα, πάντα τελευταία χρόνια όλα, θα έλεγα, ρεψά, είναι πολύ δύσκολο οποιοςδήποτε να κάνει ασφαλείς προβλέψεις, και όχι μόνο για τον ΠΑΟ, και τις περισσότερες ομάδες. Mm-hmm. Αλλά θα έλεγα ότι αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα, και αντιπροσωπεύει και τον ΠΑΟΚ αλλά και ομάδες όπως και ο Προμηθέας, που επίσης βασίζεται σε έναν πολύ ικανό κόρμο Ελλήνων παιχτών, όπως και η ΑΕΚ, γιατί ξέρετε, είναι αυτές τις τρεις ομάδες, μπορεί εύκολα κάποιος να πει για τους ξένους, αλλά θεωρώ ότι η μεγάλη τους διαφορά που τους ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες ομάδες κάτω από την 7η, 8η, από την 7η θέση και κάτω, είναι αυτή, ότι έχουν μαζευτεί, θα έλεγα, οι πολύ καλοί Έλληνες παίχτες, αυτοί που είναι ένα σκαλοπάτι κάτω από το επίπεδο, δηλαδή, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έχουν μαζευτεί σε αυτές τις ομάδες, και θεωρώ ότι είναι αυτό που τους ξεχωρίζει. Και αντίθετα, εκεί βρίσκονται και τα προβλήματα των πιο κάτω ομάδων, που με έναν ή με κανέναν Έλληνα πρώτης γραμμής προσπαθούν μόνο και μόνο με τους ξένους και με κάποια πολύ νέα παιδιά και άπειρα ίσως να σταθούν και να πετύχουν τους δικούς τους στόχους. Άρα από αυτή την άποψη και μόνο δεν μου ξεχνιάζει το ότι ο ΠΑΟΚ, που είχε αυτά τα παιδιά που, όπως και να το κάνουμε, κάποιοι από αυτούς ακόμη και στην Εθνική, και το είδαμε πρόσφατα, ήταν έπρεπε να πάρουν ο Μαργαρίτης, ο Ασυνέου που ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, και τα παιδιά που μόλις χρειάστηκε και εκεί να πάρουν πιο βασικούς ρόλους, έδειξαν τι μπορούν να κάνουν. Coach, γιατί ο Κολοσσός είναι τόσο χαμηλά? Εντάξει, ο Κολοσσός είναι χαμηλά γιατί από την αρχή δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα και στην χημεία, δημιουργήθηκε μια ομάδα με πολύ προβληματική χημεία. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε, είχα πει κάποια στιγμή μετά το παιχνίδι με τον Προμηθέα, πριν την αποχώρηση από την ομάδα, ότι είναι πολύ δύσκολο αυτές οι ομάδες να χειριστούν τέτοια θέματα. Αν και αγωνιστικά νομίζω ότι θα μπορούσαν. Όταν πρέπει ξαφνικά να βρεθούν με στόχο παραμονής και να αντιμετωπίσουν, δηλαδή, μια κατάσταση που θεωρείται λίγο πρωτόγνωρη για αυτούς,
Αλλά τώρα εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για το εικόνα κομμάτι, το οποίο εγώ έπρεπε να παίξουμε τις 5 ομάδες από τους 6 πρώτους. Και στην ουσία το μοναδικό παιχνίδι με προετοιμασία που πήγαμε απέναντι σε ομάδα ίδιο επίπεδο ήταν το Ρέθινο, που η ομάδα είχαμε μια μεγάλη νίκη και μάλιστα κατέχουμε και το αμυντικό ρεκόρ του αθλήματος ένα ημίχρονο από αυτό το συγκεκριμένο αγώνα. Αλλά νομίζω ότι και πριν το κακό ξεκίνημα, όταν σε πολύ πιο βατά παιχνίδια η ομάδα είχε μόλις μια νίκη, σύν τα τελευταία δύο που κακά τα ψέματα και με το Χολαργό εντός και με την Κίνη ήταν πολύ πιο προσιτά παιχνίδια για τον Κολοσσό. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ίσως έχουν δυσκολέψει αρκετά τα πράγματα για τον Κολοσσό. Εγώ φυσικά έχομαι η ομάδα να τα καταφέρει, άσχετα αν γίνει πολύ πιο δύσκολο το έργο, όπως και για το Ρέθυμνο. Είναι ομάδες οι οποίες δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν για αυτούς τους στόχους, αλλά με δεδομένο ότι φύγαν ομάδες με προβλήματα των τελευταίων ετών, όπως ήταν πέρσι ο Κόρυβος, τα Τρίκαλα και γενικά μάλλον το περσινό πρωτάθλημα ήταν σαφέστατα κατώτερο επίπεδο από το φετινό. Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να το έχει διαβάσει κάποιος από το καλοκαίρι, αν θα έλεγα, και να προετοιμαστεί ανάλογος. Ναι. Βλέπετε ότι οι ομάδες όπως το Περιστέρι, που υποτίθεται ότι είναι καινούριο, ή ο Φάρος στη Λίμνο, βλέπουν δηλαδή ότι οι ομάδες οι οποίες θεωρητικά ήταν από τις ομάδες οι οποίες κάθε χρόνο είναι από αυτές που συνήθως κινδυνεύουν, βλέπουμε από την αρχή έδειξαν και με τα οικονομικά δεδομένα που έθεσαν από την αρχή ότι μόνο για στόχους παραμονής δεν θα ασχοληθούν και αυτό επιβεβαιώθηκε έτσι από στην πορεία του πρωταθλήματος. Άρα όταν πλέον, το οποίο είναι καλό για το πρωτάθλημα, έτσι πρέπει να τονίσουμε αυτό, ότι πλέον πολλές ομάδες εμφανίζονται και με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα και με μεγαλύτερη πλέον συνέπεια, αυτό όσον αφορά το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι πολύ θετικό. Και από εκεί πέρα αυτό που χρειαζόμαστε γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι περισσότερους Έλληνες παίκτες οι οποίοι να μπορούν να παίξουν, να βοηθήσουν και να έχουμε κάτι βέβαια το οποίο είναι καθαρά θέμα διοικήσεων, να υπάρχει μια πρόβλεψη ανάλογη ώστε οι ομάδες να δυναμώνουν πρώτα σε αυτό το κομμάτι και μετά στους ξένους. Νομίζω ότι κάπου έχει υποτιμηθεί και οι ομάδες που είναι στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πρωταθλήματος, θα έλεγα ότι αυτό είναι το μεγάλο λάθος που έχουν κάνει, ότι βασίστηκαν αποκλειστικά και μόνο στους ξένους παίκτες. Ναι. Coach, τον άλλον ημιτελικό πώς τον περιμένετε, του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό? Κοιτάξτε, είναι ένας πολύ αφιερωπός, αλλά είναι σε μια εποχή η οποία είναι λίγο κρίσιμη και για τις δύο. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή καμιά από τις δύο δεν πατάει καλά. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει αρκετές σημαντικές απουσίες. Ο Ολυμπιακός, θα έλεγα, πλέον οδηγήθηκε αναγκαστικά, θα έλεγα, σε αλλαγή ξένου παίχτη στο ρόστερ, γιατί φαινόταν ότι και αυτός δεν πατάει καλά στην περιφέρεια. Του Παναθηναϊκού οι ελλείψεις με τον Λοντζέσκι, τον Παπά, με τον Λάγκφορντ δεν ξέρω κατά πόσο και αν είναι στο ρόστερ κατά πόσο θα μπορεί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα που έχει μείνει έξω να μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή βλέπουμε και στην Ευρωλίγκα που κυρίως εκεί είναι το βασικό κριτήριο, δηλαδή και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά. Ναι, πολλά θέματα. Αυτό που εμείς θέλουμε εδώ να πιστεύουμε σαν άνθρωποι της Θεσσαλονίκης είναι ότι είναι κάτι που, εφόσον φυσικά ο ΠΑΟΚ περάσει το σημερινό σκόπελο, νομίζω ότι και με το μεγάλο κίνητρο που θα έχει στον τελικό, βέβαια μιλάμε τώρα, έχουμε ένα βήμα πιο πριν, αλλά νομίζω ότι ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να το δει, εφόσον περάσει αυτό το σκόπελο το σημερινό, με το κίνητρο και την ψυχολογία εκείνη που μπορεί να πάρει τον τελικό του κυπέλλου, όπως το έδειξε πέρσι και η ΑΕΚ, έτσι, δηλαδή. Είναι και θέμα κινήτρου πλέον αυτές οι ομάδες που τους έχουν λείψει τα τρόπια και τα χρόνια να βγάλουν στον τελικό όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται για να απέναντι σε ομάδες οι οποίες κατά ψέματα είναι λίγο κορεσμένες έτσι από αυτούς τους τίτλους και έχουν το μυαλό τους περισσότερο αλλού. Και με δεδομένο ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή, έτσι το τονίζω, κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο στα τελευταία τους παιχνίδια. Εφόσον coach τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ το απόγευμα, θεωρητικά πάντα είναι μία από τις δύο ομάδες, Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, στην παρούσα φάση πιο βατός, καταλαβαίνετε πως το λέω, για τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό ακριβώς είπα ήδη, ότι η δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι πως είναι οι ομάδες τώρα και με τα προβλήματα αγωνιστικά που αντιμετωπίζουν και τους όποιους τραυματισμούς, αλλά και γενικά με την εικόνα που βγάζουν, σε συνδυασμό βέβαια με το ότι ο ΠΑΟΚ έχει και μεγαλύτερο κίνητρο και έχει και τα παιδιά εκείνα τα οποία μπορούν να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε μια τέτοια νίκη. Φυσικά θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες εγκυρίες των τελευταίων ετών.
Και αναφέρω σαν παράδειγμα, αυτό έφερα πριν την ΑΕΚ, δηλαδή ότι και η ΑΕΚ ενώ πέρσι ήταν ξεκάθαρα, μην ξεχνάμε, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε 7η στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ πέρσι, 7η κάπου εκεί, νομίζω ότι αυτό που μόνο του δείχνει ότι σε ένα τέτοιο τελικό παιχνίδι με το κίνητο, η ψυχολογία και το πόσο το θέλει κανείς, ειδικά σε μια διοργάνωση κυπέλου, μπορούν να μετρήσουν πάρα πάρα πολύ. Θέλετε να μας κάνετε μια πρόβλεψη για το ζευγάρι του τελικού ή τα που φεύγετε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να... Είναι τόσο πρόβλημα η κατάσταση Παναθηναϊκού Ολυμπιακού σε αυτό το διάστημα που νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Επίσης, θεωρητικά η έδρα του Παναθηναϊκού, από ό,τι ξέρω, είναι και sold out ήδη. Έτσι, έτσι, ναι. Θα είναι μια μεγάλη όδηση, αλλά πρέπει να διαχειριστεί απουσίες σημαντικές από τη μια πλευρά. Και από την άλλη μπορώ να πω ότι όσο και να ο κόσμος επιτείνω να είναι ένας γνώστης του αθλήματος ψηλού επίπεδο και ξέρετε εμένα ειδικά μου θυμίζει αυτά που λέει πάρα πολλά πράγματα που συζητούσαμε από τότε γιατί είχα την τύχη στο ξεκίνημα της καριέρας μου στην ομάδα του ΠΑΟΚ να συνεργαστώ με τον Σκοτ Σκάιλ που είναι ίσως το μεγαλύτερο όνομα για μένα από την Αμερική που έχει έρθει και να ακούω πράγματα έτσι πολύ αντίστοιχα. Αυτό όμως υπάρχει μια βασική διαφορά ότι ενώ ο Σκάιλ ας πούμε ήταν ήδη σαν παίχτης είχε την αίσθηση και σε ελληνικής πραγματικότητας, εδώ στον Κοτ Πιτίνο είναι ξεκάθαρο σε μένα τουλάχιστον ότι αυτή την γνώση και σε ελληνικής και γενικά ευρωπαϊκής πραγματικότητας δεν την έχει. Τουλάχιστον όχι ακόμα και αυτό είναι κάτι το οποίο στον Παναθηναϊκό κάποιες φορές, τον Παναθηναϊκό αυτών των αγωνιστικών προβλημάτων και αυτών των ελλείψεων, είναι κάτι το οποίο φαίνεται και αυτό. Έτσι παρά το επίπεδο που έχει ως προπονητής. Και γι' αυτό θα λέγω ότι είναι η πιο απρόβλεπτη ομάδα από όλες ας πούμε, αυτές που, από, σε σχέση τουλάχιστον με τον Ολυμπιακό, που τουλάχιστον το συγκεκριμένο θέμα ο David Platt, ας πούμε, έχει ένα πλεονέκτημα, το οποίο ξέρει δηλαδή την πραγματικότητα, γιατί έχει δουλέψει πολλά χρόνια στην Ευρώπη και με την Maccabi και όχι μόνο. Και σε ομάδες Ευρωλίγκα, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι, τότε, με τον Άρη, με την παρουσία του Άρη. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη να έχετε. Να είστε καλά, υγεία, και ό,τι... φαντάζομαι ότι δεν θα συναγωρηθείτε αν σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες, δεν θα είσαι ο τελευταίος προπονητής που οδήγησε τον ΠΑΟΚ σε ένα τίτλο. Εννοείται. Θα χάσετε το προνόμιο αυτό, αλλά νομίζω ότι θα χαρείτε κι εσείς. Εννοείται, όχι. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Να είστε καλά, coach. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.